Κυρία Υπουργέ, το ότι έρχονται εδώ διαρκώς ερωτήσεις με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς και ότι εσείς επαναλαμβάνετε το ίδιο πράγμα ότι έχουμε κάνει ρυθμίσεις, αυτό δηλώνει ότι, μάλλον αποκαλύπτει ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι αυτές που πρέπει για να μπορεί πράγματι εδώ να ικανοποιηθούν αιτήματα, προβλήματα ή να μην δημιουργούνται, να μην υπάρχει αυτή η ασυδοσία και αυτή η εργασιακή ζούγκλα στους χώρους δουλειάς. Και λέμε, το λέμε αυτό γιατί έχετε απορρίψει πολλές προτάσεις νόμου του ΚΚΕ, πολλές τροπολογίες που ακριβώς έρχονται να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα, όμως δεν αντιμετωπίζονται με τη δική σας πολιτική που έχετε, που ασκείτε. Σήμερα είχαμε καταθέσει μια άλλη ερώτηση, μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, για τα βαρέα καθηγητά των δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα μόλις με ενημερώσανε ότι έχουν κατάληψη στο Υπουργείο Οικονομικών στην Καραγιώγη Σερβίας. Εσείς δηλώσατε αναρμοδιότητα για αυτή την ερώτηση. Ωστόσο όμως η κυβέρνηση είναι ενιαία και οφείλει απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που μέχρι τώρα έπαιρνε το επίδομα αρθυγινής εργασίας να πείτε τι θα κάνετε, γιατί από 1/3 του 2019 καταργείται. Οφείλει λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος να επικοινωνήσετε μαζί του, να πάρει τώρα εκεί, να πει στους εργαζόμενους τι θα κάνουν. Σήμερα, κυρία Υπουργέ, παρακολουθούν εδώ από το επιχειρησιακό σωματείο, μέλη της διοίκησης. Και θέλουν να ακούσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε καταθέσει. Τι μέτρα θα πάρετε να κατοχυρωθούν άμεσα τα ένσημα των εργαζομένων και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους που συνδέονται με αυτά, όπως η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η χορήγηση του επιδόματος επίσης από τον ΟΕΔ, αν προτίθεστε να διασφαλίσετε τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος από τον ΟΕΔ, τι μέτρα θα πάρετε ώστε να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα, να καταβληθούν οι δουλευμένες αποδοχές σε όλους τους εργαζόμενους, οι όροι υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, να σταματήσει η εκδικητική, δυσμενής, καταχρηστική και παράνομη αντιμετώπιση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, που όπως γνωρίζετε έχουν να πληρωθούν πάνω από 9 μήνες. Η τελευταία πληρωμή τους έγινε πριν 100 ημέρες και αφορούσε τον Μάιο του 2018. Αυτή λοιπόν η στάση της εργοδοσίας απέναντι στους συνδικαλιστές δείχνει ότι εδώ υπάρχει μια κόλαση στους χώρους δουλειάς, ότι εσείς με την ανοχή σας, με τη στήριξή σας, δυστυχώς βάζετε πλάτη να καταργηθούν δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες, δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία έχουν κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες. Περιμένουμε τα ερωτήματα σε αυτά που ήδη και οι εργαζόμενοι εδώ περιμένουν για να πάνε στον χώρο δουλειάς τους και να πούν ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για όλα αυτά.